Το πρώτο της φιλικό παιχνίδι θα δώσει το Σάββατο η άθληση αντιμετωπίζοντας τον ισχυρό Κέρκη Σάμου στα πλαίσια του τουρνουά Βορειοανατολικού Αιγαίου που διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή Πετοσφαίρισης Λέσβου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η ενισχυμένη φέτος ομάδα του Σοκράτη Γιακουμή, που θα συμμετάσχει για άλλη μία χρονιά στο πρωτάθλημα της Α2 των Ανδρών με στόχο το βήμα παραπάνω, θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση μπροστά στο κοινό της Λέσβου, στη νέα αγωνιστική περίοδο, δίνοντας ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι με τον Κέρκη Σάμου, που θα έρθει στο νησί με όλα του τα αστέρια, συμμετέχοντας στην Pre-League και είναι το πρώτο φαβορί για άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία της Ελλάδας. Θα είναι λοιπόν ένα πολύ δυνατό, το πρώτο φιλικό της χρονιάς, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Να δούμε λίγο τις δυνατότητές μας. Στη συνέχεια θα κατέβουμε στην Αθήνα να παίξουμε κάποια φιλικά. Και τέλη Οκτώβρη ξεκινάει το πρωτάθλημα. Το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι αποτελεί πρόκληση για τους παίκτες της άθλησης που θέλουν να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη. Στο περιθώριο του σπουδαίου αυτού αγώνα θα πραγματοποιηθούν μερικές βραβεύσεις σε ξεχωριστά πρόσωπα. Θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και για αυτούς είναι ένα τεστ και αυτή η προετοιμασία κάνουν. Εκείνοι ξεκινάνε το πρωτάθλημα τους μία εβδομάδα μετά από εμάς, εμείς λίγο πιο νωρίς. Και αυτοί έχουν ως στόχο στην Α1, οπότε θεωρώ ότι αυτά τα τουρνουά είναι καλά να γίνονται και γιατί ενώνουν το Αιγαίο, που είναι δύσκολη κατάσταση γενικότερα, αλλά και να δυναμώσουμε τις σχέσεις μας. Βέβαια, εγώ από τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω την τοπική επιτροπή, διότι εκείνη είναι διοργανώτρια και θέλω να συγκεκριμένα κιόλας, παρόλο που είναι απερχόμενος ο Βασίλης ο Ανδριώτης από την τοπική επιτροπή, διότι ασχολείται με τον μπάσκετ, εγώ πρέπει να το οφείλω να ευχαριστώ γιατί σε εκείνον οφείλεται όλη η διοργάνωση και τον Νίκο Τομπουρού που είναι μέλος της τοπικής επιτροπής. Σίγουρα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που είναι συνδιοργανωτής και τον κύριο Μουτζούρη με τον κύριο Κουσουμπά συγκεκριμένα. Και ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να απολαύσει αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι διαφήμιση. Σπάνια θα δούμε τέτοια παιχνίδια στο νησί, λέει τέτοια ομάδα. Βέβαια, έχουμε εδώ 15 αγωνιστικές εντός έδρας που θα γίνουν όχι απλά καλά παιχνίδια, όλα θα είναι ντέρμπι.